Έγινε ιδιαίτερη χαρά και τιμή παράλληλα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω στην εκπομπή μας και εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV. Πρόεδρε. Καλησπέρα σας σε εσάς, στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και χρόνια πολλά για την ευκαιρία. Δεν τα έχουμε πει τηλεοπτικά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία θα βάλουμε στην ατζέντα μας. Κάποιες θεματικές που έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης. Μια υποστελέχωση που γονατίζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Θέλω λίγο να κάνω μια αναφορά και στο φαινόμενο των άδειων φαρμακείων, στο κομμάτι των σκευασμάτων των φαρμάκων. Σίγουρα ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού έχει κάποια κενά, θα τα θέσουμε. Και βέβαια υπάρχει ένα καμπανάκι κινδύνου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που έχει να κάνει με το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται και τα προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί σε περιοχές όπως η σεισμόπληκτη Τουρκία αλλά και το Σουδάν. Να τα βάλουμε σε μία σειρά και να ξεκινήσουμε λίγο με την υποστελέχωση και με τη βιωσιμότητα κλινικών νοσοκομείων της Κρήτης. Τι είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει και ποια είναι η εκτίμησή σας αναφορικά με την πορεία του φαινομένου το επόμενο διάστημα. Τι πρέπει να γίνει? Καταρχήν είχαμε φαινόμενα, αν θέλετε να μιλήσουμε συνολικά για την Κρήτη και όχι για το Ηράκλειο. Να ξεκινήσουμε σε παγκρίτο επίπεδο και μετά να εστιάσουμε είχαμε και στα νοσοκομεία του Ηράκλειου. Από το Ρέθυμνο που δεν μπορούσαν να βγουν οι εφημερίες, που αναγκάζονται οι γιατροί από το Παγνί και από το Βενιζέλιο και πήγαμε για κάνουν εφημερίες στην παθολογική. Όμως, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Προκυρήσονται θέσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Διότι θα πρέπει να κάνεις ένα ελκυστικό εσύ για να έρθει ο άλλος. Και το ερώτημα είναι πώς θα κάνεις το εσύ πιο ελκυστικό. Όταν υπάρχουν ελλείψεις και όταν δεν υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας και όταν οι μισθοί, ακούω προηγουμένως και τον κύριο Αχλαδιανάκη, όλοι μιλάμε για τους μισθούς. Είναι σημαντικό όμως και πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Δηλαδή ο άλλος για να μπει μέσα στο νοσοκομείο πρέπει να έχει κίνητρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία προς αυτό και όχι μόνο με τους μισθούς, αλλά θα πρέπει να κοιτάξει και στο ότι δεν μπορείς να δώσεις μεγάλους μισθούς, ωραία, πρέπει να κάνεις εκεί που υπάρχουν ελλείψεις, συμπράξεις και με τον ιδιωτικό τομέα. Να είσαι πιο ευέλικτος. Να είσαι πιο ευέλικτος. Αυτό, όπως είδατε, είναι κάτι το οποίο δεν το λένε μόνο η νυν κυβέρνηση. Και ο Τσίπρας, μου φαίνεται, στην ΚΟΣ σήμερα είπε ότι ναι, να υπάρξουν, να μπορούν να μπουν. Είναι κάτι το οποίο, σαν ιατρικός σύλλογος και προεκλογικά, εμείς το λέγαμε ότι πρέπει. Ο δημόσιος τομέας δεν είναι μόνο ο κρατικός τομέας. Δημόσιος τομέας σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει κατά περίπτωση σύμπραξη και με τον ιδιωτικό τομέα. Λάβατε κάποιες πρωτοβουλίες για συγκεκριμένες κλινικές, όπως το Βενιζέλιο, σωστά? Ναι, λάβαμε πρωτοβουλίες. Να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα πάνω σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Ποια η εξέλιξή τους και τι είναι αυτό το οποίο σας ανησυχεί για το επόμενο διάστημα? Αυτή τη στιγμή βρέθηκε λύση για το Βενιζέλιο, με τη βοήθεια βέβαια και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Το ότι πάνε κάποιοι γιατροί από τα... Για ποια κλινική μιλάμε, για να καταλάβει την παιδιατρική. Για την παιδιατρική του Βενιζελίου νοσοκομείου. Ναι. Θα πάνε κάποιοι γιατροί από τα Τόμη Ηρακλείου. Ήδη πηγαίνει μία γιατρός από το Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου. Θα γίνουν κάποιες εφημερίες. Αλλά αυτό είναι η βραχυχρόνια αντιμετώπιση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα μακροχρόνια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν συνέχεια να παίρνεις γιατρούς, να τους αποσπάς και να τους πηγαίνεις σε μία κλινική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει. Αυτό πώς γίνεται? Με προσλήψεις. Για να γίνουν προσλήψεις, θες προσωπικό. Πού θα βρεις το προσωπικό, θα κάνεις πιο ελκυστικό του εσύ. Υπάρχει άλλος τρόπος. Γίναμε πιο σοφοί και πιο όριμοι μέσα από την πανδημία και τη διαχείρισή της? Έπρεπε να είχαμε γίνει? Έπρεπε να είχαμε γίνει, αλλά αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η πανδημία και η αντιμετώπιση της έφερε και ένα burnout. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο ότι υπήρξε μία κόπωση των υγειονομικών. Οπότε βλέπετε ότι και τα φαινόμενα αυτά γίνονται λίγο πιο συχνά τώρα. Διότι συνήθως εμείς οι γιατροί, και να είστε βέβαιοι γι' αυτό, συνήθως βάζαμε πλάτη πάντα. Ό,τι και αν γινόταν. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήσεις έναν ασθενή, δεν μπορείς να αφήσεις μία κλινική χωρίς να εφημερεύσει. Αυτό βλέπετε ότι τώρα έχει αρχίσει και υπάρχει μια κόπωση, υπάρχει ένα burnout. Και ψυχολογική και σωματική. Ναι. Ναι. Και πώς αυτό μεταφράζεται στην καθημερινότητα? Στην καθημερινότητα εγώ νομίζω ότι ακόμα δεν έχει μεταφραστεί. Έτσι. Αλλά θέλουμε όμως με κάποιο τρόπο
να υπάρξει μία ελάφρυνση, ας πούμε. Και η ελάφρυνση θα έρθει μέσα από προσλήψεις νέου προσωπικού. Και να σας πω και κάτι άλλο, κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο. Υπάρχει ο νόμος 6 μήνες πριν από συνταξιοδότηση να προκυρήσετε η θέση. Λίγες διοικήσεις νοσοκομείων το κάνουν αυτό. Για ποιο λόγο, Πρόεδρε? Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Ο νόμος υπάρχει. Θα μπορούσαν δηλαδή, γιατί φανταστείτε ότι το ΕΣΥ έγινε το 83-84. Σωστά. Φανταστείτε λοιπόν ότι τώρα είναι 39 χρόνια μετά. Φανταστείτε ότι η πρώτη γενιά έχει αρχίσει και έχει συνταξιοδοτηθεί. Πάμε να συνταξιοδοτηθεί η δεύτερη γενιά. Θα πρέπει να γίνει άμεση κάλυψη αυτών δηλαδή των θέσεων. Δηλαδή, 6 μήνες πριν. Να γίνεται προκήρυξη των θέσεων. Την συνταξιοδότηση, την αποχώρηση. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει προκήρυξη θέση. Ακριβώς. Σε επίπεδο Κρήτης γίνεται αυτό? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αναφερθεί κάτι στο Βενιζέλιο, στο Παγνί. Στο Παγνί δεν έχουμε προς το παρόν ελλείψεις. Είμαστε σχετικά καλά, θα έλεγα. Είναι κάποιες κλινικές όμως που βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο στο όριο. Όχι στο θέμα των εφημεριών, δεν ξέρω σε ποια κλινική. Υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες από σωματείο εργαζομένων για ρεπό που δεν έχουν δοθεί. Για κάποιες άδειες που πηγαίνουν πίσω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό με τα ρεπό όντως υπάρχει, βέβαια έχει ανασταλεί η κοινοτική οδηγία μέχρι. Αλλά όμως εγώ σας λέω και πάλι ότι επειδή οι γιατροί βάζουμε πλάτη, έτσι, να είστε βέβαιοι γι' αυτό, ότι πολλές φορές ναι, μπορεί να μην πάρω το ρεπό μου για να κάνω τη δουλειά μου. Τοποθετήθηκαν γιατροί και νοσηλευτές μέσα στην πανδημία για να καλύψουν κενά και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα διοριστούν? Είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί? Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Είναι ένα θέμα το οποίο τώρα προεκλογικά, από ό,τι έμαθα, οι επικουρικοί δεν θα δοθούν νέες θέσεις και δεν ξέρουμε τι θα γίνουν με τους επικουρικούς οι οποίοι ήδη υπηρετούν. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα από τα κύρια θέματα για την επόμενη μέρα και για την επόμενη κυβέρνηση. Εάν φύγουν οι επικουρικοί, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Να πάμε στο θέμα των σκευασμάτων, των φαρμάκων και των ελλείψεων. Εγώ πραγματικά, κύριε Πατριανάκο, καλύπτω αυτό το ρεπορτάζ την τελευταία δεκαετία και κάθε χρόνο τα πράγματα πηγαίνουν χειρότερα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από μία διαπίστωση. Ο γιατρός συνταγογραφεί, η πολιτεία οφείλει να βρίσκει τα φάρμακα. Άρα δεν είναι καταρχήν με τη στενή έννοια του όρου εμείς πρέπει να συνταγογραφούμε το φάρμακο αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι το πρέπον και το αρμόζον για την ασθένεια του ασθενούς. Από εκεί και πέρα έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα με τις ελλείψεις των φαρμάκων. Δεν είμαι ο ειδήμων πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι θέμα παράλληλων εξαγωγών, γιατί οι ελλείψεις των φαρμάκων είναι πολύ περισσότερες από τα εξαγώγημα φάρμακα. Άρα είναι θέμα εταιριών. Θα πρέπει η πολιτεία να δει πώς μπορεί να πιέσει τις εταιρείες ώστε να γίνουν πιο πολλές εισαγωγές με πρώτες ύλες. Αλλά θα πρέπει να πιεστεί, διότι δεν γίνεται να υπάρχει έλλειψη φαρμάκων. Ακόμα και σε καρδιοπαθείς καταγράφεται έλλειψη στα φάρμακά τους. Μια ειδικότητα την οποία την γνωρίζετε. Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν άλλα φάρμακα, π.χ. το πλακενίλ από ό,τι μου είχε αναφερθεί, ή κάποιες κορτιζόνες, οι οποίες υπάρχει θέμα και δεν κυκλοφορούν. Νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να δώσει λύση. Μάλιστα. Η λύση πώς μπορεί να έρθει? Σας είπα και πάλι ότι θεωρώ ότι δεν είμαι ο ειδήμων, αλλά θεωρώ ότι το θέμα είναι να πιεστούν οι εταιρείες είτε για μεγαλύτερη παραγωγή είτε για μεγαλύτερη εισαγωγή. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα θέμα, γιατί καλά είναι να τα λέμε, καλά είναι να σας τα λέω εγώ εδώ πέρα, καλά είναι να με ρωτάτε εσείς, καλά είναι να ευαγγελιζόμαστε όλοι ότι ναι. Το φάρμακο στην Ελλάδα ίσως, επειδή είναι φτηνό, και καλά κάνει και είναι φτηνό, να μην είναι τόσο ελκυστικό για να το εισάγουν. Αυτό όμως σας λέω, δεν είμαι εγώ ο ειδήμων, αυτός ο οποίος θα πω και ο οποίος θα προτείνει τις λύσεις. Να πάμε στον οικογενειακό γιατρό και στον θεσμό. Βεβαίως. Υπάρχουν κάποια κενά, δεν έχει τρέξει όλη η διαδικασία και έχουμε κενές δεσμεύσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και την κυβέρνηση. Πού έχει κολλήσει το θέμα? Καταρχήν να ξεκινήσουμε από μία, πάλι να ξεκινάμε από μία παραδοχή, ότι ο προσωπικός γιατρός πρέπει να υπάρχει. Χρειαζόμαστε τον προσωπικό γιατρό. Πάμε στο δεύτερο, ότι έγινε μία προσπάθεια και αυτή τη στιγμή έχει καλυφθεί το 55% των ασθενών. Δεν φτάνει.
υπάρχει ένα 45% το οποίο δεν καλύπτεται. Πώς θα καλυφθεί? Δεν υπάρχουν γιατροί. Άρα και σαν ιατρικό σύλλογος εμείς είχαμε προτείνει την ελεύθερη επιλογή ιατρού. Να μην είναι δεσμευτικό να συνεργαστεί με τον ΕΟΠΗ έτσι ώστε να μπορεί να είναι προσωπικός ιατρός. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα πάμε και αρκεί να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της ανταμοιβής. Της ανταμοιβής. Να πάμε στο κομμάτι των συνθήκων σε Τουρκία και Σουδάν και κατά πόσο σας προβληματίζει και αυτό το καμπανάκι που κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αναφέρομαι στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας. Χιλιάδες άνθρωποι έξω από τα σπίτια τους σε σκηνές και σε κοντέινερ, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την μετάδοση ασθενειών. Και βέβαια στο Σουδάν βλέπουμε τις εξελίξεις, τραγικές εξελίξεις. Και επειδή βέβαια, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι έχει προηγηθεί και μια πανδημία. Ακριβώς λόγω της πανδημίας μάθαμε ότι ένας ιός στην Κίνα είναι δίπλα μας. Ότι ένας ιός στην Τουρκία και το Σουδάν θα έρθουν την επόμενη μέρα με τη μετακίνηση των πληθυσμών την οποία έχουμε. Άρα θα πρέπει να μην ξεχνάμε, θα πρέπει να πάρουμε τα μαθήματά μας, αυτά τα μαθήματα της προσωπικής υγιεινής και της προσωπικής καθαριότητας, τα οποία εφαρμόζαμε επί COVID, επειδή τώρα το βλέπουμε ότι έχουν ατονίσει, το βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος έχει χαλαρώσει, έχει κουραστεί λιγάκι από αυτά τα 2-3 χρόνια τα οποία αναγκαζόμασταν με τις μάσκες, με το συνεχές πλήσιμο. Έχει ατονίσει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι δίπλα μας όλα αυτά. Είναι συνθήκες επιπολασμού μεγάλων ιώσεων και μεγάλου αριθμού ασθενειών, οι οποίες είναι πολύ εύκολο να έρθουν σε εμάς και πρέπει να προστατευτούμε. Και λάβετε υπόψη σας ότι είμαστε σε μια τουριστική περιοχή, όπου αύριο μεθαύριο θα έχουμε αρκετούς τουρίστες, το ελπίζω, το εύχομαι, το διαπιστώνω, όπου θα έρθουν μαζί και κάποιες λοιμώξεις. Θα πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέσα ατομικής υγιεινής, τα μέσα ατομικής υγιεινής, τα οποία μάθαμε πολύ καλά και τηρούσαμε τόσα χρόνια. Στα νοσοκομεία πάντως έχουμε μπει σε μια νέα εποχή μετά την πανδημία και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της ατομικής υγιεινής. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπει σε ένα νοσοκομείο χωρίς μάσκα. Τι συνέβη πριν το 20, τι συνέβη πριν το 20. Έχετε δίκιο. Το ότι εμείς πλέον στα νοσοκομεία εφαρμόζονται όχι μόνο από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, αλλά από όλο το προσωπικό. Εφαρμόζονται μέσα ατομικής. Και από όλους τους επισκέπτες. Είναι υποχρεωμένος. Ναι. Μα πλέον έχει γίνει συνείδηση, δηλαδή βλέπετε ότι όταν ο άλλος επισκέπτης πάει να μπει μέσα, θα βάλει τη μάσκα του. Έχει γίνει συνείδηση για μέσα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Κοντή μνήμη των Έλληνων πάντως γενικά. Και σε πολλά πράγματα. Και σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.